Τι ωραία που είναι εδώ, το μεταξύ. Τι ωραίο πλατό που έχετε κάνει. Ποιος το έβαψε? Ο ψύχος. Ναι, υπάρχουν, ναι, ίσως κάποιες μικρές. Απλά τελείωσε το χρώμα, έτσι. Εδώ, το κοντινό μου, αυτό με ενδιαφέρει. Ναι, ναι, το κοντινό. Εκεί. Όχι απλά κοντινό, 33 φακός, έτσι είσαι. Θέλω να είσαι στην ψυχή να με κοιτάξει. Θα λύξει τα πορτρέτα, θέλω. Ρουντόλφ το ελάφακι, ρούφα όλο το καβλί. Τέλεια. Είναι χριστουγεννιάτικο επεισόδιο. Είναι ρε μαλάκα, είναι χριστουγεννιάτικο επεισόδιο και δεν έχουμε Χριστούγεννο στο λύση. Πω, τι ξεφτύλα είμαστε, ρε μαλάκα. Κάνουμε στο πώ. Για παρένθεση. Θέλει να τζάξει αυτό, είχα μου πέσει από την τσέπη. Θέλει δύο κινητά ο Κατινάκη, η κυρία Καρδινάλε. Ήρθε εδώ πέρα. Φταίω. Φταίω. Με το φόρμα, με τι πουλιέ και τα δύο κινητά να πούμε. Έχω στολιστεί πάντω, παραδεχτεί. Η αλήθεια είναι ότι ήρθε. Κοίτα εδώ. Είμαι δεξίωση όπω πρέπει. Λοιπόν, θα έχουμε κανένα modular μικρό δέντρο να φέρουμε. Μπορώ να κάνω εγώ τον Τάραν εδώ. Με κερατού. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εισαγωγή 6,5 χιλιόμετρα για τη Roastcast και ένα τεράστιο χειροκρότημα γιατί σήμερα καλεσμένος είναι ο Γιάννης Κατινάκης. Γιατί το, φυσικά. Θα πας σιγά, αλλά εδώ με ακούσαν στα αυτιά του αυτή τη στιγμή στο τύμπανο. Άρα, εγώ που μιλάω και τραγουδογκαρίζω να είμαι εδώ πέρα. Εντάξει, θα σε φτιάξουμε στο post, μη φοβάσαι. Τόση ώρα γράφαμε δηλαδή. Τόση ώρα γράφαμε. Τα ξεφτελιστικά αυτά πράγματα θα μπουν. Ω, ναι. Όμορφες καταστάσεις βιώνουμε. Καταρχάς, η πληρωμή σου που ήρθε στο Roastcast, γιατί έτσι είμαστε εμείς εδώ, αβέρτη. Τόση είναι η ταρήφα μου, λοιπόν. Αυτό, για τόσο που λέμε. Οπότε, σε χαλάσε, μια χαρά τα βλέπω. Αφού με χάλασε, τα βλέπω και πάρα πολύ νόμιμα. Βλέπω ότι είχαμε 3,5 μήνες στον κορυδαλό. Εκτύπωση, να πούμε, από εκτυπωτή, λοιπόν. Έχει και κάτι εξαιρετικά τσιλιμπυρδώματα πάνω, το οποίο είναι κόκκινα. Τι όμορφο που περνάμε εδώ πέρα. Έτσι, έτσι είμαστε εμείς για να. Μαλάκα, πλάκα, πλάκα, τι είναι αυτό. Δεν μπορεί να τυπώσει, ρε μαλάκα, ένα καλό πλαστό. Λίγο καλύτερο, ρε παιδιά. Εν τω μεταξύ, γράφει leftover currency από κάτω.com. Αυτό έχει σκιστεί και λίγο. Ευχαριστούμε. Εγώ έχω πάρει την γκυρλάντα. Εννοείται. Δύο γκυρλάντες, είναι χαρακτηριστό, φοβάμαι. Λοιπόν. Πολύ γκυρλάντα. Λοιπόν. Τώρα είναι σοβαρή αυτή η εικόνα. Είμαστε εντάξει και οι δύο κοίτα μας. Φούρνο στο γκυρλάντα. Έχω μεγάλη ζήτηση νιάου. Είναι λίγο αυτή η κατάσταση. Κυρίες και κύριοι, έχουμε μαζί μας στο Roastcast τον κύριο Γιάννη Κατινάκη, ο οποίος όταν ο Θεός έδινε φωνητικές κορδές, αυτός είπε: Έχω φάει. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, θα ρωτήσω κάτι τώρα εγώ, επειδή δεν ξέρω αν έχω έρθει έτοιμος για όλα. Εδώ πέρα υποτίθεται ότι πρέπει εγώ να σου τη λέω και εσύ να μου τη λες. Όχι απαραίτητος, αλλά κάποια αστεία τα έχω γράψει. Θα φύγω. Εγώ θέλω να με γλύφουνε. Ωραία, θα πάει πιο μετά αυτό στο επεισόδιο. Λοιπόν, όχι, τι εννοώ, ρε παιδί μου. Έχεις από τις πιο διαπεραστικές φωνές που έχω ακούσει στη ζωή μου. Και η Βίκυ Λέανδρος έχει διαπεραστική φωνή. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν σε διαπέρνει και είναι αναμούσχορη. Ναι, αλλά τύπου ο Κατινάκης όταν μιλάει δυνατά και γρήγορα, δηλαδή συνέχεια, χτυπάει κάτι ντεσιμπέλια τα οποία τον καταλαβαίνεις σε άλλο κτίριο να είναι. Λες, κάπου εδώ είναι ο Κατινάκης. Να σε ρωτήσω κάτι πραγματικά. Η Άννα Βύση, όταν είπε το everything, τότε στην Eurovision η συνάδελφος και έβγαλε την τελική την νότα. Η συνάδελφος. Εσύ πάντα μίλησε εξώδικο. Everything you are. Άμα το έλεγε you are, μίζερα. Έχει δίκιο. Δεν γινόταν δουλίτσα. Έχει δίκιο. Πάντως είναι χαρακτηριστικό της περσόνας Κατινάκη η φωνή. Η φωνή. Δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς, νομίζω. Είναι αυτή η φωνή τελεία. Παρακολουθείς και τη Λέανδρος και τη Μουσκουρή, τις διώξαμε από την Ελλάδα, έτσι δεν ξέρω. Για να μην είναι θέση μόνο. Ναι. Από τη ζήλια τους έφυγαν. Από την κακιά φρύτα που πάθανε. Έλαντε. Καταρχάς. Θέλω να μου δώσει πώς βάζουν όταν πας στην τηλεόραση που από κάτω γράφουν Γιάννης Κατινάκης και από κάτω βάζουν το σούπερ. Το σούπερ. Θέλω να μου πεις τι σούπερ έχει ο Γιάννης Κατινάκης τώρα. Γύρα. Στη ζωή μου ή στο επάγγελμά μου. Βασικά, πες μου ένα επάγγελμα και ένα ζωή. Θα σου πω ηθοποιός. Ωραία. Αυτό θα εκυπαλεύω. Ωραία. Και γύρας. Και γύρα. Είσαι γέρος. Πολύ χρόνια τώρα. Και ναι. Όσο... Αλλά εγώ δεν μεγαλώνω με χρόνια, μεγαλώνω με χιλιετία. Και έχω μηδενίσει, έχω πεθάνει και είμαι κάπου πάλι στα χίλια. Σαν σαμπουτζάκι ένα πράγμα. Σαμπουτζάκι, γονή μου πια. Είμαι τώρα προπάπωση σαμπουτζάκι. Πολύ η ψυχή μου δεν αντέχει. Ερώτηση. Πόσο είσαι στα αλήθεια, δεν λες. Άκουσε να δεις τώρα. Επειδή είναι και η γυρλάντα που βαραίνει λίγο το κλίμα. Δεν μπορώ να καταλάβω την ερώτηση. Ωραία, ρωτάω για να δω. Τι ακριβώς ρωτάς. Άκου τώρα να σου πω. Εάν από τώρα αισθάνεσαι γέρος, γιατί εγώ θεωρώ ότι είσαι πολύ νεότερος από μένα. Ναι. Θεωρώ ότι σε λίγα χρόνια. Αυτό δεν με καθιστά και νέο, βέβαια. Δηλαδή, σωστό. Θα έχεις σοβαρό πρόβλημα. Θες να μάθεις πόσο χρονών είμαι, δηλαδή. Ναι, πες το μου έτσι. Δεν καταλαβαίνω, δεν μπορώ να κατανοήσω την ερώτηση αυτή. Δηλαδή. Πότε γεννήθηκες? Τι νόμισμα είχαμε τότε. Είχαμε
Πρωθυπουργός ποιος ήταν? Ποιος... Ο Καποδίστριας. Μάλλον. Για Καποδίστρια με βλέπω. Έφαγα την πρώτη πατάτα. Ωραία, εντάξει. Ωραία, είμαι μεταξύ. Κράτα τα μυστικά σου κάτι. 0 ναι. Και 100. Ωραία, δυνατό. Εντάξει, το ακούω. Γιατί το ακούω. 0, 100 σε 2,6 δευτερόλεπτα. Μπορεί. Μου έχουν πει στο Tinder πρέπει να κρατάω λίγο μυστήριο. Σωστό. Οπότε και εγώ το αφήνω να εωρείται το πράγμα. Σωστό. 0 μέχρι 100. Ωραία. Άρα, έχουμε ηθοποιό στο επαγγελματικό. Γιάννης Κατινάκης από κάτω ηθοποιό σημαίνει φως. Στο προσωπικό, Γιάννης Κατινάκης γέρος. Κατσίγερος, θα λέγαμε. Κατσίγερος. Ωραία, αυτό που σκοπάθεια. Με τα αγκομενικά, πώς πάει το τσίγερος? Να ξέρει, πάει πάρα πολύ καλά. Όντως. Γενικά, θα σου πω, άλλο το content. Ναι. Άλλο τώρα τι γίνεται. Κανονικά. Στη... Κανονικά. Στην προσωπική ζωή. Κάποια μόνιμη σχέση δεν υπάρχει. Αυτό δεν το έχω καταφέρει. Με το παίζω και πάρα πολύ μάγκα. Βαραμπάρμπα. Κλείσει το μάτι. Αλλά δεν θέλετε κάπως στην πραγματικότητα, να σου πω. Ξανακλείσει το μάτι. Γιατί και εδώ πέρα με τη λάμπη. Λοιπόν, δεν νιώθω εγώ κάπως ότι ο έρωτας. Το πάω τώρα πάρα πολύ σοβαρά. Πας, πήγαινε, το μ' αρέσει. Ο έρωτας λοιπόν, ειδικά στη σημερινή εποχή, δεν νιώθω ότι είναι κάτι το οποίο σε πηγαίνει μπροστά. Δυνατό. Εκτός από πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Δηλαδή. Την τέτοια μου. Για εγώ μπορώ να χτύψω πολύ θετικά, θέλετε. Νιώθω ότι αν δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πραγματικά εκεί για να εξελίξει ο ένας τον άλλον. Ναι. Όχι μόνο εξελίξει, ένα μπουστάρι, ρε παιδί μου. Είναι ταλέπα. Ταλέπα, ε. Ο έρωτας είναι και λίγο αιμονή. Σκέφτομαι τον άλλον, γουστάρω τον άλλον. Ζήλια, ζήλια και τέτοια. Και το ακούω, το ακούω. Και δεν, είναι σαν, δεν έχει τη δομή της σχέσης που έχει μια φιλία, που είμαστε και λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Είναι έτσι δομημένος ο έρωτας στην κοινωνία. Είστε πολύ ένα, ρε παιδί μου. Πολύ ναι. Γλουτός και βρακή. Κοίτα, και η αλήθεια είναι και εσύ που έχεις επιλέξει ένα επάγγελμα το οποίο έχει να γνωρίζεις κόσμο, να βλέπεις κόσμο, να γνωρίζεις καινούργια άτομα. Εντάξει, ζήλια θα παίζει σημαντικό παράγοντα. Σε φάση... εγώ ζηλεύω. Εμένα κανείς. Δεν βρίσκομαι πουθενά, ρε μαλάκα. Εγώ ζηλεύω πάρα πολύ. Ναι. Εμένα με έχουν ζηλέψει, αλλά αυτοί που με έχουν ζηλέψει πάνε ότι με θέλουν. Άρα εγώ δεν τους θέλω. Είναι και αυτά τα ζητήματα. Αλλά γενικά. Δεν είναι ότι δεν έχω και πέραση. Βγαίνω το ραντεβού μου, κάνω το σεξ μου συχνά πυκνά. Καλά πάει. Έχεις κάνει βίντεο. Έχω το αρχείο της ΕΡΤ. Ωραία, τέλεια. Έχω. Γι' αυτό έχει δύο κινητά ο Κατινάκης. Στο ένα είναι όλα. Είναι όλο το σεξ τέιπ και στο άλλο είναι απλά κινητό. Χαίρομαι, οπότε γιατί τη θα δείξω. Καταρχάς, έκανα ένα γρήγορο search εγώ. Ωραία, Κατινάκης, να δω εγώ τι δεν ξέρω, τι έχει πει στι συνεντεύξει. Mm. Πέρα από τα σοβαρά, ρε παιδί μου. Mm. Να δω και κάτι άλλο που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσει στο Roastcast. Mm. Είδα ότι έχει ένα κομμάτι που λε: έκανα μιμήσει. Έκανα μιμήσει. Και ένα, έτσι έχει πει στη συνέντευξη. Ότι έχει ξεκινήσει με μιμήσει. Ναι, άκου, ναι. Και αναρωτιέμαι εγώ, γιατί δεν μιμήσει κανονική φωνή. Παιδιά. Όχι, για πες τι. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αν έχετε εδώ πέρα την Ελένη Μενεγάκη, ναι. Θα τη ρωτάγατε το ίδιο πράγμα? Προφανώς, τι εννοείς. Εδώ είχαμε τον αρχηγό πολιτικού κόμματος. Ισχύει. Ωραία, για πες λίγο. Θα σου πω ότι. Τραγουδιστικά, θα να σου πω. Όχι, ποιος έχεις μιμηθεί? Κάνω την Άτζελα, ας πούμε. Κάνεις Άτζελα. Με σεβασμός και υποκλεισμός. Έτσι. Παθαίνει ένα πράγμα τέτοιο. Που την είχα στο Just the Two of Us στην Άντζελα εντωμεταξύ. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Και μου ερχόταν εξαιρετικά. Την αγαπώ πάρα πολύ. Ερχόταν κάθε φορά αυτές τις δύο εβδομάδες που έμεινα, πόσε φορέ να έρθει, μου πιάνε το χέρι και μου κάνει. Εμείς οι δύο θα κάνουμε πολλά. Αλήθεια. Και έφευγε. Αλήθεια. Κάνατε. Όχι. Πάνω στο σουτ ήταν η αλήθεια. Συντυπή στην πότα. Μιλάω εγώ τώρα. Η κυρία Άντζελα Δημητρίου. Ναι. Πώς είναι? Είναι πολύ καλή. Είναι πολύ καλή, να ξέρει, πάρα πολύ γλυκιά. Πάρα θα πολύ. Θα τη φέρω στο Roastcast, μαλάκα. Ρε, δεν ξέρω αν είναι τόσο καλή. Αλλά είναι καλή. Ρε, είναι πολύ γλυκιά. Να σου πω κάτι. Πάντα είχα την απορία πώς είναι η Άντζελα Δημητρίου. Από όλες... Χωρίς το make-up. Όχι, ρε. Πώς είναι σαν άνθρωπος. Γιατί μου φαίνεται είναι αυτό που κάνει αυτό το έτσι. Που κάνει ο Κατινάκης που έχει πέσει φουλ μέσα. Από τα βάσανα τη ζωή είναι αυτό. Αυτό φοβάμαι. Και εγώ σε δύο χρόνια έτσι θα. Και θα γέρνω σιγά-σιγά. Η Άντζελα μου κάνει και like στο Instagram. Αλήθεια! Ναι, είναι καλή. Θα είχα αδιανόητο flex. Θα βγαίνα στον μπαλκόνι και θα έλεγα πάρτε τα αρχίδια μου. Ποιος μου κάνει like. Το έχω σε screenshot το μεταξύ. Μπράβο, με αυτά πρέπει να τα κρατάς όλα. Κάνω σαπουτζάκι επίσης. Σαπουτζάκι δυνατό. Είναι τύπου το πρώτο μου αγόρι τότε παλιά. Ήταν ο Κολοκοτρώνης. Και είχα και έτσι ένα ειδήλιο και με τον Καραϊσκάκη. Και λέω, ποιο να διαλέξω. Ουα, και ήταν και αυτό εδώ πέρα. Κάνω επίσης λίγο αλικάκι που είναι λίγο πιο. Ει, πειρατή το μάτι που παίζει, τι κάνει αυτό. Κάνεις και αλική. Που έχει το χαλάζιο και φεύγει το μάτι. Και κάνω και μαζονάκι που δεν θα το κάνω τώρα. Μαζονάκι! Ναι, που είναι λίγο πιο. Ταντίγικο.
κάνει αυτά τα περίεργα. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Οκ, okay, άρα έχεις ασχοληθεί λίγο με τη μίμηση φάση. Άκου, έκανα σόου. Αυτό θα πήγα να σου πω τώρα. Θα ήταν η ερώτηση καπάκια. Στο σόου του Κατινάκη έχει μίμηση. Θα δω εγώ να κάνει μίμηση. Στα τωρινά. Λιγότερο. Όταν ξανακάνω. Άρχιζα ρε παιδί μου εγώ, αλλά. Έβγαινα με τραγούδι. Άκου, δεν έκανα ποτέ ένα καθαρό emo stand-up. Ναι. Ωραία. Ήσουν ένα showman. Έκανα λίγο αυτό. Έβγαινα με καπνούς, με φωτιές, με χορευτικά, με τραγούδια. Με φωτιές. Έχα και φωτιές, τεράστια παραγωγή. Οπότε μπορεί να κόλλαγε και ίσα από δύο δεύτερα μία μίμηση, αλλά δεν ήταν βασικό, ας πούμε. Ναι, σε έχω. Τη παράσταση κομμάτι. Και τώρα, μια και μιλήσαμε εκεί και μου δώσει την μπάσα. Just the two of us. Ναι, πέρσι. Ναι. Σωστά. Πέρσι στο πρώτο. Στο πρώτο. Στο χειμερινό, θα πούμε. Ναι. Λοιπόν, πες μου για την παράγκα που μπήκες και έφυγες κατευθείαν. Τι ήταν αυτό? Μπήκα πέρσι και έφυγα σε δύο δεύτερα. Πρόλαβα κάνω. Τι μου πέρασε από την πόρτα και λέει, αυτός ήμουν. Και έφυγε από την άλλη. Ξέρεις τι γίνεται. Τι στο μπούτσο, γιατί αποκλείεται, θα το πω τώρα εγώ. Αποκλείεται ο Κατινάκης που έχει όλο το Instagram κύμα να μην τον ψήφισε κόσμος να μείνει και ποιος ήταν αυτός που ήταν εναντίον σας. Ο Βαλεντίνο. Θεωρώ πολύ ρεαλιστικά ότι κοίταξε να δεις. Δεν είχαν καταλάβει το πόσο καλός είμαι. Μήπως είχες τσαντήσει κανένα, ρε μαλάκα. Δεν ενόχλησα άνθρωπο. Σίγουρα. Δεν μίλαγα οριακά. Ήμουνα ταπεινό παιδάκι. Οκ. Τύπου οριακά είχαν και ένα μπουφέρ επειδή μου εκεί πέρα μας φέρανε πολύ ωραία πράγματα να φάμε. Και πήγαινα τελευταίος να πάρω το καλαμάτι κοτόπουλο για να μην ενοχλήσω. Δεν ενόχλησα άνθρωπο. Δεν ξέρω γιατί. Τι σκατά συνέβη και δεν είχαμε Κατινάκη να πούμε. Κοίταξε να δεις. Ή ανακαλύψαν ότι είμαι Μαρινέλα και σου λέει δεν είναι δίκαιο. Κλάσανε μετά. Και πρέπει να φύγει αυτός ο άνθρωπος γιατί είναι τελικός μονόδρομος. Ναι. Είμαι πολέμηση Φωτεινή Δάρα. Η Φωτεινή που Δάρα. Που έχουμε χρόνια κόντρα στο τραγουδιστικό κομμάτι. Μάλλον για πόλεμο Φωτεινή Δάρα το βλέπω. Η οποία μου είχε τάξει ότι θα με βάλει και να ανοίξω συνευλία στο Ηρώδιο. Αλήθεια. Μετά από απειλή όπλου γιατί ήμουν στο τελικό έτσι. Φωτεινή. Θα σου πω τώρα πιο σοβαρά. Δεν κοίταξε να δει. Υπάρχουν γενικά, φαντάζομαι, δισκογραφικές, ναι, έτσι, οι οποίες προωθούν κάποιους καλλιτέχνες, ίσως να γίνονται κάποιες συμφωνίες. Δεν έχω ψάξει παραπάνω, γιατί... Τέλεια. Ωραία. Δεν έχω ψάξει παραπάνω, γιατί θα προτιμούσα να μείνω στο καλό του όλου αυτού. Δηλαδή, ναι, καλά. Πήγα από το εμπειρία. Πουθενά, πριν το κάνω, δεν το είχα φανταστεί ποτέ ότι θα το κάνω, ναι. Ήμουν ένα σκατούλι. Τεράστιο σόου, οπότε λέω πες και ευχαριστώ, κράτα το καλό. Ναι. Και αν είχες και δύο ψήφους παραπάνω, αλλά έφυγες, μην το αφήσεις να σε ρίξει. Οκ, okay, θα το χρησιμοποιήσουμε αλλού φάση. Αυτό. Και γενικά θέλω να έχω όμορφες εικόνες από ό,τι έχει γίνει. Κακός. Την επόμενη μέρα έκλαψα πολύ. Έκλαψα. Το δώσεις όλο, πολύ. Ένιωσε τεράστιο άδικο μετά. Μα ήταν άδικο, ρε φίλε. Ένιωσε τεράστιο άδικο. Δεν γίνεται. Τώρα είσαι ένα παιδί του ίντερνετ. Δηλαδή είσαι τη γενιά του ίντερνετ. Εδρεύει το ίντερνετ. Δεν γίνεται σε ψηφοφορία τώρα που κάνει call to action να βγάλει ένα story και να πει ψηφίστε για να μην ψηφίζει ο κόσμος. Έλα τώρα να με. Μην έρθω εκεί στην Parking Well σαν το Ice Cube με ένα ρούπαλο και τα σπάσω όλα. Μου τρώω και τα σάλια. Βάζω αυτό για να μην πιω και λίγο να μην θυμώσουν τα site και έχω κλώνεις. Αν το δει αυτό, πώς θα θυμώσει μαζί μου που τα λέω αυτά. Είμαι τραγική εικόνα. Δεν τα λέω Κατινάκη, εγώ τα λέω. Λοιπόν, παρόλα αυτά, τώρα ρε παιδί μου μπαίνω Instagram. Ωραία, να ψάξω Κατινάκη στο Instagram του τώρα. Βλέπω πάρα πολλά views και έχει ανέβει και στου followers πάρα πολύ. Κάτι γίνεται. Πόσα πληρώνει από αυτά? Κώστα, σε όλου τα ίδια του καιρό θα κάνει. Ναι, φίλε, ξέρει, θα σου πω γιατί κάνω. Βλέπω μεγάλο growth, το οποίο το χαίρομαι. Ναι. Είναι ένα τέτοιο. Αλλά τι γίνεται, βλέπω κάποια βίντεο που, βίντεο που ξαφνικά δεν είχαν views και το επόμενο βίντεο τα πάμε, αδερφέ, 300 χιλιάρικα. Να σου πω. Πώς ανέβηκαν τα views σας, να σου πω, ή πόσα παίρνω? Όχι. Πόσα δίνεις καταρχάς για τα views? Πόσα δίνεις, όλα αυτά. Όχι, όχι. Πες μου λίγο καταρχάς πότε ήταν εκεί που βρήκες ότι να, αυτό θα κάνω, γιατί αυτό πάει στον κόσμο. Όταν έκανα σκετσάκια. Σκετσάκια. Εγώ ήταν μια φάση, πρώτη χρονιά που χάρισε το ρυθμό. Ναι. Που μέχρι τα Χριστούγεννα, αριθμό 949, μεγάλη επιτυχία. Πρώτη χρονιά λοιπόν, μέχρι τα Χριστούγεννα, είχα σταματήσει να κάνω και παραστάσεις, οπότε είχε έρθει μια πτώση, ένα τέλμα, ένας βούρκος γενικά. Ναι. Στην έμπνευση. Στην έμπνευση. Και λέω να σου πω κάτι, δεν έχει νόημα να προσπαθώ να σκεφτώ τι μπορεί να αρέσει στον κόσμο. Θα κάνω κάτι που γουστάρω. Εγώ μυθοποιώ, θα κάνω σκετσάκι. Okay. Και κάπως είχα χαρεί μια μέρα μόνος μου και είχα ανοίξει την κάμερα και έκανα πώς θα ήταν να ανέβει ένα ραντεβού. Okay. Τι μου απάντησε, τύπου αγαπώ, με αγαπά στυλ. Κάνω 1, 2, 3 και αρχίζουν αυτά και παθαίνουν μια τρέλα. Ο κόσμος γουστάρει άπειρα. Και λέω εδώ είμαι. Και τελικά κάπως φαίνεται ότι αυτό που αρέσει σε σένα είναι αληθινό και είναι αυτό που εκείνη η κλίση σου. Άρα θα αρέσει και στον κόσμο. Αυτό θα πιάσει.
Ακριβώς. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές που ακούγεται το όνομά σου, που κάποιος θα πεταχτεί στο δωμάτιο και θα πει «Αχ, τον αγαπάω και πόσο γελάω και βλουλουλου». Και φαίνεται δηλαδή ότι έχει κάνει το impact του στο κοινό το κομμάτι σκετσάκια. Έχει. Και, και επίσης έχω δει και πολλούς καλεσμένους. Ναι, έχω κάνει με την αγαπημένη μου τη Χρύση, έχω κάνει με Κατσαρίνη, έχω κάνει Ματζαράκι, έχω κάνει με Πασπάτη. Έχω κάνει. Ποιου άλλου έχω κάνει. Του κάνω κομικού έτσι. Με την Τζορτζίνα έχω κάνει. Μια Τζορτζίνα έχει και 200. Μία είναι η Τζορτζίνα. Αν μπω στο TikTok και πατήσω Τζορτζίνα, έχει 20 Τζορτζίνε. Με το καρέ. Ναι, οκ. Έχω κάνει Μαρσό. Που κάνει επίση κωμικά βίντεο το κορίτσι. Ακριβώ. Τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω ότι έχω πιάσει και ένα κοινό το οποίο είναι λίγο πιο παλιακό. Δηλαδή. Δεν έχω νεανικό κοινό. Ο Λεβών, με λίγα λόγια. Λεβών, ποιο. Ο Λεβόν είναι αυτός με τα ακουστικά πίσω. Συγγνώμη! Έχω πιάσει πιο φανά μπάρμπα. Αλήθεια! Δεν έχω τόσο μικρές ηλικίες. Δηλαδή, τα στατιστικά μου είναι 25-40. Εμφάνιση στην τηλεόραση, λες να απειλείται σε αυτό. Όχι, π.χ. αν πω σε ένα στίο, σε ένα βίντεο και βγαίνω σαν την Ξανθή Περάκη. Υπάρχει περίπτωση άνθρωπος 17 χρόνων να ξέρει την Ξανθή Περάκη. Όλες οι αναφορές δηλαδή είναι παλιακές. Δηλαδή, οι πιο μικρές ηλικίες θα γελάσουν, ας πούμε, με το. Και δεν με απαντάει και αυτό το πανεύκολο που εντάξει, πια βαρέθηκα. Okay. Τα λίγο πιο, ξέρεις, οργανωμένα δεν είναι. Γιατί απευθύνονται αλλού. Σου κάνει και μεγαλύτερη δημιουργική ευχαρίστηση να γράφεις κάτι το οποίο θα καταλάβεις ότι πιάσαν την αναφορά, το reference και αυτά. Ακριβώς. Ωραία. Και τώρα στο τσάι. Έχουν έρθει πολλοί καλεσμένοι. Με ποιον πέρασες πολύ ωραία. Χρύσα. Χρύσα Κατσαρίνη. Κατσαρίνη. Το ακούω. Top, καλύτερα από όλους νομίζω. Είναι και η Χρύσα Κατσαρίνη, παιδί μου, από τους πιο ευχάριστους ανθρώπους που παίρνουν. Γαμάει, Χρύσα είναι αγαπημένη μου του Ντουνιά. Όχι, του Ντουνιά. Του Ντουνιά ολάκερο, τη λατρεύω τη Χρύσα. Και ποιος ήταν αυτός που θέλεις να κάνει σούπλεξ Μακντάουν για να σπάσει το τραπέζι με το κεφάλι του. Ωραία. Γενικά στις συνεργασίες. Και λέει, τη Χρύσα. Γενικά στις συνεργασίες μου. Στις συνεργασίες. Α, έχεις και εκτός συνεργασιών, μας αρέσει και αυτό. Ρε παιδί μου, ότι έχω συνεργασίες και έχω κάνει και τηλεόραση, έχω κάνει και βίντεο, έχω κάνει και ραδιόφωνα. Άντε, έχω κάνει... βάλτε όλα μέσα. Με ποιον, ας πούμε, έχω νευριάσει πιο πολύ από όλους. Ναι, ναι, ναι. Μην τρέπεσαι. Είσαι σε safe place. Καθόλου. Δεν έχεις γράφουν τρεις κάμερες. Ήδη δεν θα μου μιλάει κοκλώνης από αύριο. Ας δούμε τον δεύτερο που δεν θα μου μιλάει. Τέλεια. Ας το πω ένα Νίκο. Νίκο, πλάκα κάνουμε. Πλάκα κάνουμε. Είμαστε ηθοποιοί. Λοιπόν, πιο πολλοί από όλους έχουν νευριάσει με την Κική. Με την Κική. Βέβαια. Μα ήταν η πιο κοντινή μου. Όταν κάναμε τα Πιγκάλ. Ναι. Δηλαδή, το podcast. Το podcast. Κάναμε τα Πιγκάλ με άποψη ένα podcast παλιά. Είναι λογικό όταν είσαι τόσο κοντά με κάποιον. Mm-hmm. Γιατί είμαστε 6 χρόνια φίλοι. Μα εγώ το γνώρισα το Γκατινάκι όταν ήταν η Κική στο Λος Άντζελετ κάθε Κυριακή και έπαιζε την παράστασή της. Τότε γνωριστήκαμε πρώτη φορά από κοντά και είδαμε, μιλήσαμε, κάναμε, ράναμε. Και θυμάμαι ότι ήσασταν πολύ κοντά. Ναι. Mm. Γι' αυτό και με νευρίαζε. Θέλω να σου πω ότι ήταν μια σχέση σχεδόν ερωτική αυτό που είχαμε με την Κική. Ναι. Δηλαδή ήμασταν και γκόμενοι χωρίς το σεξουαλικό. Δηλαδή, ναι, ξέρεις, ναι. Κολλητοί φίλοι, μέντορας η Κική, ήταν αυτή που μου πρωτοείπε κάντο ναι. Και μου έδωσε την όθηση. Κάναμε την πρώτη μας παράσταση μαζί. Και όλο αυτό μπαίνει και σε μια συνεργασία λίγο πιο σοβαρή, γιατί έχουμε πια έναν εργοδότη. Σωστά. Δεν είναι λογικό όταν είναι τόσο στενή η σχέση και είναι και τόσο έντονοι χαρακτήρες, γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ δύσκολος άνθρωπος και η Κική είναι επίσης πάρα πολύ δύσκολος άνθρωπος. Το ακούω. Να νευριάσουμε διανόητο το ένας με τον άλλον. Ναι, ναι. Νευρίασα και νευρίασε πολύ. Αυτό έγινε εξαιτίας του Μπιγκάλ. Εκεί έγινε η ρήξη. Επειδή μου, όταν μπαίνει και η δουλειά στη μέση. Είναι και αλλιώς. Που περνάγαμε πολύ ωραία, αλλά. Νομίζω πήγαινε και πολύ καλά του Μπιγκάλ. Ήταν πρώτο podcast. Ναι, μπράβο. Με την Κική τι συνέβαινε πάντα. Είναι τον άκρον άνθρωπος, όπως και εγώ. Οπότε. Mm. Ή θα έλεγα ότι είναι ο αγαπημένος μου άνθρωπος του κόσμου, ναι. Ακόμη και σε συνεργασία, λέω, μαλάκα, αυτό που κάνουμε τώρα δεν υπάρχει, γαμάει. Ναι. Ή θα βάραγα τους στίχους και εκείνη αντίστοιχα. Κατάλαβα. Αλλά έτσι είναι η έρωτες η μεγάλη. Ναι. Οπότε τώρα με Κική σε τι φάση είστε. Θα σου πω, δεν είμαστε τσακωμένοι. Ναι. Απλά... χωρίσανε οι δρόμοι σας. Δεν χωρίσανε μόνιμα οι δρόμοι μας. Ωραία φάση. Δεν έχουν την Κική. Αλήθεια, έχετε matching tattoos. Βέβαια, και εκείνη έχει γραμμένο κατινάρα. Εγώ έχω Κικίτσα, είναι τα γράμματά της. Ναι. Δείχτε εδώ στην κάμερα. Λέει Κικίτσα. Είναι τέλειο. Η Κικίτσα μου. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Αυτός η Κική τι έχει. Κατινάρα. Αλήθεια. Τα δικά μου γράμματα. Άντερε, τέλειο, πολύ ωραίο. Νομίζω πραγματικά δεν έχει βρεθεί πέρα από την οικογένειά μου άνθρωπος που να έχω αγαπήσει τόσο πολύ όσο έχω αγαπήσει την Κική. Τι. Την αγαπάω σαν, σαν οικογένεια. Και κλαίω. Την αγαπάω. Κλαίει μόνο υπέρ, καμπάνε τηλέφωνο το παιδί! Όχι, μου έχει στείλει και. Δεν είναι. Περίμενε. Ναι, μωρέ, κατάλαβα. Απλά όταν υπάρχει ένα πρόγραμμα, εγώ ξέρεις πολύ καλά ότι ήμουνα πέρυσι σε ένα σταθμό
έγιναν πολλά πράγματα μέχρι να φύγω. Ναι. Δυσκολεύτηκα. Σε σημαντική ώρα και πολύ απαιτητική. Απαιτητικό. Μετά είχα άλλες προτάσεις. Έπρεπε να δω να, τι πρέπει να κάνω, ποιο είναι το σωστό. Μια καινούργια δουλειά, άλλη συνθήκη, χώρος και χρόνος που παίρνει από τη ζωή μου όλο αυτό. Ναι. Δεν είναι λογικό λίγο να υπάρξει μια απόσταση. Σίγουρα. Είναι και μεγαλώνουμε, φίλε Γιάννη. Και μεγαλώνουμε, αυτό και νομίζω. Και κάποια πράγματα, ναι, γιατί και εκεί κάνει την επιχείρησή τη, τρέχει τα βίντεό τη και αυτά. Εσύ κάνει τα δικά σου. Δεν γίνεται να συνεπάρξετε συνεχόμενα. Θέλω να πω και που θέλω να καταλήξω: δεν είναι ότι έπαιξε SmackDown, ξύλο. Ποτέ καυγά. Στι μπασκέτε 12 η ώρα, εγώ και η παρέα σου και τέτοια. Ποτέ. Θα με είχε κανονικά βέβαια και εκεί, γιατί κάνει παρέα και με το ράκο. Οπότε. Και μόνο του ράπερ, οπότε θα με είχαν εσύ αφήσει. Οκ, οκ. Πάντω στο μέλλον θα κάνατε τίποτα πάλι. Επαγγελματικό. Ναι. Θεωρείς. Ξέρεις τι, δεν υπάρχει άνθρωπος που να ταιριάζω πιο πολύ επαγγελματικά με την Κίκη από την Κίκη. Ναι. Βέβαια, έχουμε να συνεργαστούμε και χρόνια, γιατί είμαι κι εγώ ένας άλλος άνθρωπος. Έχουν περάσει χρόνια, όντως. Τέσσερα. Μαλάκα, πώς περνάει έτσι ο χρόνος. Πολύ! Ρόκο, μαλάκα, τέσσερα χρόνια. Τώρα δεν ξέρω αν θα ταιριάζαμε. Και ξέρεις τι, νομίζω ότι. Δεν θέλω να χαλάσει αυτό που έχουμε. Νιώθω ότι αν ξανασυνεργαστούμε. Μπορεί να έρθει πολύ φθορά. Κατάλαβα τι λες. Καλύτερα να μείνει στη φιλία. Θεωρώ αυτό. Θεωρώ και εκεί που μας πάει ο χρόνος με τους ανθρώπους γύρω μας είναι και το σωστό. Δηλαδή δεν χρειάζεται να το σκαλίζεις ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο. Ναι. Εκεί που είσαι. Οκ. Okay. Και φεύγω από το κομμάτι αυτό. Στα βίντεο σου τι σε εμπνέει το κερατό, οι σχέσεις, το σεξ. Το σεξ με εμπνέει γενικά στη ζωή. Γενικά όποτε κάνω σεξ είμαι καλύτερα. Στα βίντεο ρε μαλάκα, συγκεντρώσου. Α, ναι, τα βίντεο, συγγνώμη. Δεν ξέρεις τι κάνω από κάτω, είναι το πλάνο από εδώ και πέρα. Καλά, είναι γυμνός από τη μέση και κάτω. Ξέρω. Μόνο. Δύο και χέρια, τρία πόδια ο Κατινάκης έχει έρθει. Και όχι, πάντα μόνος, μπορεί και με παρέα. Στα βίντεο νομίζω με εμπνέει η ζωή. Η ζωή. Η ζωή, ό,τι με στενοχωρήσει, ό,τι με δυσκολέψει, ό,τι νιώσω εγώ, ό,τι ευνοεί για ατάκα, ευνοεί για σενάριο. Δεν είναι κάτι τόσο. Είναι καμιά μαγική διαδικασία. Observational comedy. Κωμωδία παρατήρηση. Θα σου πω κάτι και σένα. Οπα, μπήκε μέσα μια μίγα. Μη πήγε ένα τυρανόσαυρο. Θέλω να σου το πω και να το κατανοήσει για μένα αυτό. Ώρα μιλά αγγλικά. Δεν καταλαβαίνει. Και βλέπει τα που ευγένεια. Δεν μιλώ. Αλλά τώρα είπε και ένα μακρινάρι που πια με έβγαλε έξω από τα ρούχα μου. Καλό για όλου αυτό. Εκεί νομίζω στο γαλλικό, εγώ και πάνια. Ωραία. Εννοούσε κομμωδία παρατήρηση. Παρατηρεί την ιδέα. Με πνέει και Καβογιάννη, εγκλήματα, Dolce Vita, αυτά τα παλιά με πνέουν. Πολύ δυνατά. Είσαι φαν Καβογιάννη. Ποιο δεν είναι φαν Καβογιάννη. Ποιο δεν είναι φαν Καβογιάννη των δύο. Πραγματικά είχαμε κάνει ένα event με την κυρία Καβογιάννη στο Λος Άντζελε και ήμουνα στη Στόκερ. Ήμουνα από στην ταξί, χρειάζεστε κάτι. Είχε έρθει στο Λος Άντζελε Καβογιάννη. Ναι. Θα πεθάνω. Ναι, για το rap party της σειράς του Antenna Plus. Στο rap party ήρθε Καβογιάννη. Ράπαρη Καβογιάννη. Έγινε Καβογιάννη FY. Πώς. Και ήμουνα, ναι, είμαι και εγώ μεγάλος φαν, αλήθεια είναι. Οπότε στην ουσία, επειδή ρε παιδί μου πάρα πολλές φορές μου πετάγεται στα προτινόμενα βίντεο σου και βλέπω ότι είναι σχεσιακά τα βίντεο. Ναι, κυρίως. Ναι, κυρίως. Νομίζω ότι αυτό είναι που μας έχει φέρει τη μεγαλύτερη ταλέπα στη ζωή μας, στην καθημερινότητα. Εντάξει. Ναι. Θα πάω και πιο φιλοσοφικά. Η μεγαλύτερη ταλέπα είναι η ζωή, ο θάνατος, η ύπαρξη. Είμαι ο Κατινάκης. Καλό σας βράδυ. Καληνύχτα. Ευχαριστώ που ήρθατε στο TED Talk μου. Είμαι πολύ ευχάριστος γενικά μέσα μου. Έχω παίξει και με θέματα θανάτου που με φοβίζουν, αλλά νομίζω ότι αυτό που μας ταλαιπωρεί τι είναι, το γκομενικό είναι. Καταρχάς, ρε μαλάκα, σε λένε Κατινάκη. Ναι. Έχεις την περσόνα που έχεις και αντί να κάνεις ξεκατινάκη εκπομπή στο YouTube με κουτσομπολιά και τέτοιο. Τι είναι αυτά, δεν τρέπεσαι. Ξέρεις τι, θα μπορούσα πάρα πολλές φορές να έχω κάνει δράμα. Ναι, δεν αυτό μπορώ. Θα σε ρώταγα τώρα. Πες μου λίγο για τον δράμα, γιατί δεν έχεις κάνει κάτι ξεκατινιάσμα σοβαρό που έχεις και το brand name, δεν μπορεί να το πάρει κανένα. Ισχύει, εγώ τη λαμπύρη. Δεν ξέρω, ρε φίλε, το συχαίνομαι λίγο αυτό. Ναι. Μπράβο, σου ετοιμάει αυτό. Θέλω να με γνωρίζει ο κόσμος, όποιος με γνωρίζει, μόνο για τη δουλειά μου. Θα μπορούσα να έχω κάνει πάρα πολλά μπιφ. Μου έχουν φερθεί πάρα πολύ άσχημα. Έχεις για ράματα για γουνές. Μόνο ράματα έχω, ράματα και οράματα. Δεν έχω, έχω στα προβελονιά. Μου έχουν φερθεί πάρα πολύ άσχημα. Ναι. Έχω δεχτεί και πολύ κακοποιητικές συμπεριφορές. Αλήθεια λες. Πάρα πολύ. Σε δουλειά και τέτοια. Και σε δουλειά. Και από ανθρώπους του χώρου που δεν δουλεύαμε μαζί, αλλά είναι άνθρωποι του χώρου. Ναι. Πολύ άσχημα έχω περάσει. Πολύ άσχημα πράγματα να λένε για μένα, να τα ακούω, να τα παίρνει τα αυτή μου από κάπου αλλού. Τι λες, ρε. Υποτίμηση. Θες να κάνουμε μια λίστα και να αρχίσουμε τις Παναγίες. Έχεις έρθει τον κατάλληλο άνθρωπο. Θα μπορούσα να έχω κάνει αυτή τη λίστα, ωραία. Αλλά δεν ξέρω. Δεν σου αρέσει και δεν είναι της φύσης σου. Το θεωρώ λίγο φθορά της ψυχής. Ναι.
Και ότι και... μόνο πίσω πας από αυτό. Βέβαια, και με το back and forth, δηλαδή μία που θα το κάνεις εσύ, μία που θα απαντήσει αυτός. Τι νόημα έχει να απαντήσεις εσύ, μία από εδώ. Και μετά θα σε κυνηγάνε κανάλια, κάμερες και αυτά, τι είπες και τι έκανες και τι έρανες και θα είναι έτσι όλη σου ζωή. Αυτό και. Αγχώθηκες μόνο που το πες. Μόνο που το απαγχώθηκα. Ναι. Δηλαδή, έχουμε πει τόση ώρα για το Just και έχω αγχωθεί με στενοχωρήσεις, ας πούμε, μην νομίζει κάποιος ότι βγαίνω. Γενικά είμαι άνθρωπος της ηρεμίας, δεν φαίνομαι καθόλου ηρέμος. Ναι. Αλλά είμαι. Θέλω πάρα πολύ ησυχία. Ναι. Είμαι ευχαριστημένος με πολύ λίγα πράγματα. Είμαι ευχαριστημένος με τους παιδικούς μου φίλους, με την οικογένειά μου, με. Και κλαίει πάλι. Και κλαίω πάλι. Και η ίδια που έφυγα τελικά εδώ πέρα, εγώ στη σειρά που τσελίνει. Ένα στρώμα στο πάτωμα και ίντερνετ. Κάπως. Στρώμα. Κρεβάτι. Να πω κρεβάτι. Δεν χρειάζεται πολύ. Όταν είσαι άπλιστος και πας να κερδίσεις με δόλια μέσα πράγματα, μόνο μπούμερακ θα γυρίσει αυτό. Σίγουρα, ναι. Το ακούω και μπράβο, σε ετοιμάει αυτό το πράγμα όσον αφορά το content. Για πες μου λίγο κάτι. Είμαι σίγουρος ότι στην τηλεόραση θα ήθελες να κάνεις κάτι. Ανάλογα τι. Ωραία, καλά το πας. Τι θα ήταν αυτό που θα έλεγε ο Κατινάκης, φύγαμε, πάμε, το έχουμε. Θα σου πω και σε τι έχω πει όχι. Α, έχεις πει και όχι. Πολλά. Δώσε το τσάι, μαλάκα! Εγώ ήρθα στο Μαλλιάτσι, έτοιμο γιατί δεν το έχω πουθενά άλλο αυτό. Δεν ξέρω, μήπως να κάνω καριέρα. Πρώτο τέτοιο. Roastcast αποκλειστικότητες. Λοιπόν, αρχικά θα ήθελα να κάνω κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα κουμπώνει σε μένα και θα έχω την ελευθερία, γιατί το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα. Δουλεύεις τα διπλά χρόνια στο κομμάτι αυτό από μένα. Ο κωμικός και ο άνθρωπος που έχει μάθει σε μια πλατφόρμα τέτοια να αλωνίζει, δεν μπορεί να μπει σε πολύ πολύ κουτάκι. Το να μου πεις μπορείς να μιλήσεις 5 δεύτερα. Σωστά. Με συγκεκριμένες λέξεις, όχι. Κάτι λοιπόν που μπορεί να μου κουμπώσει και να έχω ελευθερία, π.χ. θα ακούσει τα ραφούλ να κάνω κάτι σαν την εκπομπή του Μουτσινά. Δεν ήμουν απαραίτητο να βρίσω. Το μεσημεράκι. Το μεσημεράκι. Όχι το ίδιο, όπως ναι. Κάνει τώρα Ζαρίφη, ας πούμε, okay, κάτι τέτοιο στυλ. Ή θα έκανα κάποιο show, ας πούμε, ένα πιο θεατρικό κάτι. Σίριαλ σίγουρα θα έκανα, που είναι και η δουλειά μου. Θα σου άρεσε να γράψεις. Φουλ. Ωραία. Φουλ. Μα και τα σεναριά και όλα. Μ' αρέσει φουλ να γράφω και τις παραστάσεις. Έχω πει όχι στο Survivor. Έχεις πει όχι στο Survivor. Καταρχάς, πες μας πώς θα σου έλεγε ο Ατζούν τη βδομάδα. Μπορώ να πω. Ναι, γιατί θα έρθει ο Ατζούν εδώ να μας λέει στα τουρκικά. Ωραία, θα πω χωρίς να πω. Ναι. Ήταν ένα τετραψήφιο. Δυνατό. Δυνατό τετραψήφιο. Δυνατό τετραψήφιο. Και ξέρεις. Επίσης. Πήγε. Ήταν η πρώτη χρονιά του ρυθμού και λέω. Μόλις άρχισα στο ρυθμό, δεν θα προλάβω. Δεν θες να σε βρίσω τώρα μπροστά στις κάμερες. Okay, το ακούω γιατί και το ραδιόφωνο είναι τελείως διαφορετικός κόσμος και ήταν κάτι καινούριο για σένα. Ναι, και ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσα να χτίσω πάνω σε αυτό. Το Survivor ήταν για δύο μήνες. Ήταν one-off. Και μία εβδομάδα που θα άντεχα εγώ. Και άμα το κέρδιζες, μαλάκα. Εγώ. Εγώ που κατουργέμαι και αν δεν γίνει φούσκα ερός, εγώ δεν πάω να κατουρίσω. Ποιος θα κέρδιζε το Survivor? Κανείς. Επίσης, δεν θα πήγαινα γενικά σε reality. Ναι. Το μόνο που θα πήγαινα, τι είχα πει, είναι ή το dancing ή ναι. Το just που είναι σαν show. Είναι κομμάτι της δουλειάς μου. Δηλαδή είναι μια σκηνή, φώτα, ένα παρακλάδι σαν παράσταση. Το βλέπα εγώ στο μυαλό μου. Μα τώρα είναι show. Είναι show. Εγώ show γουστάρω. Τώρα να πάω στην καρίδα. Στη σπηλιά, απλησιά, βρώμα, μπίχλα, στο δόντι, καπηλιό, μπαρμπαρίγου, κάποια φαγητά εκεί πέρα να αλωνίζουν. Και να με βλέπει, ας πούμε, ο κόσμος σαν τι είμαι εγώ που θα είμαι εκεί. Ναι, σωστά. Είμαι με την ιδιότητα του ηθοποιού. Δεν έχω και προλάβει να δείξω πια, δεν έχω καταξιωθεί κιόλας για να πω ότι πια. Με ξέρει ο κόσμος ότι είμαι ένας κωμικός, ένας ηθοποιός και δεν με κουνάει κανείς από το βάθρο μου. Ναι. Δεν είμαι ότι έχω φτάσει και εκεί να πω ότι άντε για τα λεφτά να το κάνω. Ακόμα χτίζω. Άμα πάω στο Σοβατεπί, πάω εγώ και κάνω ξεκατίνιασμα Survivor πείνα. Όχι. Λοιπόν, άκου τι γίνεται με τον Κατινάκη. Έχουμε συναντηθεί πολλές φορές, έχουμε μιλήσει πολλές φορές, αλλά τώρα που μιλάμε και συζητάμε, βλέπω ότι έχεις πολύ συγκροτημένη και όρημη σκέψη και στο επαγγελματικό και στο προσωπικό. Το οποίο είναι πολύ καλό για σένα, θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Γιατί όπως είπες, έχω και κάποια χρόνια σε αυτή τη μαλακία και έχω ακούσει πολλές πίπες. Αλλά το θέμα είναι ότι θα σε βοηθήσει πάρα πολύ αυτό, γιατί ξέρεις ακριβώς που παίζει την μπάλα σου. Mm. Εγώ θεωρώ τώρα, σαν παρατηρητής, γιατί κάνοντας και αυτή τη δουλειά, βλέπω τους πάντες. Τι νέα άτομα έρχονται. Αν θες τους TikTokers, τους YouTubers, τους showman, βλέπω όλους αυτούς τους κωμικούς. Παρατηρώ πορείες, παρατηρώ πώς πάνε, παρατηρώ τι κάνουν. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είσαι στο πικ σου. Τι εννοώ. Από εδώ και πέρα έχει κάνει φορά. Και από εδώ και πέρα έχει ελεύθερη πτώση. Τώρα, ό,τι έτσι θέλει, από αύριο χαλιά. Είσαι στο πίξω από την άποψη ότι τώρα ανεβαίνει, να σου το πω έτσι λαϊκά.
Τώρα φαίνονται τα views σου, τώρα φαίνεται το κοινό σου που αρχίζει να διαμορφώνονται. Το οποίο αυτό πρέπει να το χρησιμοποιήσεις υπέρ σου. Γιατί πολλές φορές υπήρχε πάντα το ότι πήγαινε σε κάτι καλά, έκανε κάτι καλά και μετά έλεγε: πω, πω, φίλε, θα πάω να κάνω αυτό. Ξέρω εγώ τηλεόραση, ξέρω εγώ πάνελ. Mm. Παράδειγμα τα δίνω. Και έτρωγε κατραπακιά και εξαφανιζόσουνα. Ναι, ναι, γιατί ναι, ναι. Εκεί που νόμιζες ότι θα κάνεις κάτι καλό για την καριέρα σου, τώρα τα λέω αυτά σοβαρά με το σκουφί του Αγίου Βασίλη. Αλλά καταλάβαινε τι μιλάω έστωση ώρα και κλαίω για την Κική. Δεν καταλαβαίνω για αυτό το λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Είναι ένα κάτι το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να το χρησιμοποιήσεις υπέρ σου. Καλά κάνεις. Δηλαδή, ό,τι έχεις κάνει θεωρώ ότι ήταν πολύ σωστό. Μέχρι τώρα από αυτά που μου έχεις πει δηλαδή. Και αν θες τη γνώμη μου, θεωρώ ότι πρέπει να ρίξεις το βάρος σου στο show. Στην παράσταση. Αυτό θέλω να σου πω. Εγώ έχω πάρει κάπως, είναι σε ένα πρώιμο στάδιο αυτή η απόφαση, αλλά νιώθω ότι αυτή είναι η δουλειά μου. Την κάβλα που έχω νιώσει. Επίσης το ξέρεις καλύτερα από μένα. Την κάβλα που έχω νιώσει στη σκηνή. Mm. Και το. Δεν πληρώνεται αυτό το πράγμα. Είχες κάνει και μια μεγάλη παράσταση στο Λούναρ. Στο Λούναρ, ναι. Είχε πόσο, 600-700 άτομα. Είχε... 700 άτομα, μαλάκα. Είχε κόσμο, είχε πολύ. Και Θεσσαλονίκη, μετά είχα κάνει περιοδία. Και καπάκια πήγα στο ρυθμό και τα σταμάτησα όλα. Δυνατή κατάθλα. Δυνατή κατάθλα. Μετά αυτό. Μόνο επιτυχίες. Δυνατό. Και τι θέλω να πω. Οπότε αυτό είναι το πλάνο που έρχεται. Εκτός σου λέω, αν μου ήρθε κάτι πολύ γαμάτο, εγώ θα παραστάσει, θα κάνω βρέξει χιονίσει. Okay, μπράβο σου. Θα κάνω κάτι καλό τηλεοπτικό. Ενώ μου αρέσει τηλεόραση. Mm. Αλλά αυτό που είπες και εσύ πριν, να κάνεις κάτι το οποίο θα σε αναδείξει. Όχι θα κάνεις κάτι μόνο και μόνο για να είσαι. Ναι. Άμα κάνεις κάτι μόνο και μόνο για να είσαι, σε τρώει. Με χρήσα που λέγαμε λοιπόν και πριν, που το έχει πει πάρα πολλές φορές, που είχε πάει στους Κούκου. Mm-hmm. Η κοπέλα έχει τέτοιο ταλέντο και δεν έδειξε τίποτα. Τίποτα, ναι. Και... δεν βοηθήθηκε πουθενά. Τίποτα. το καταλάβατε ή να το ξαναπεί. τίποτα. Αυτό φοβάμαι κι εγώ. Ενώ τώρα η κοπέλα που είναι εκτός έχει αναδειχτεί και έχει γίνει από τις μεγαλύτερες κωμικούς της Ελλάδας. Γιατί δουλεύει μόνη της. Δεν είμαστε και πολλοί να μπαίνουμε σε. Καλούπια. Σε φυλακή και καλούπι. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες και θεωρώ ότι έχεις από γνωρίς τη σωστή ρότα. Δηλαδή, αν ήταν να κάνεις τη μαλακία, να στο πω χύμα, θα την είχες κάνει τώρα ήδη. Κατάλαβες. Θα ήμουν στο άμεσο celebrity και με out of care που μου πάνε και εκεί να πάω. Αλήθεια! Ναι, ναι, ναι. Μαλακίες, τα παίρνω όλα πίσω, πήγαινε. Εν τω μεταξύ, τους λέω εκεί πέρα. Ήταν η ίδια παραγωγή με το Survivor, ήταν η Ατζούν. Επικό reality, το έχουν δει μόνο αυτοί που παίζουν για να δουν τις φάσεις τους. Καλά, μου λέγανε, καλά, είναι δεδομένο ότι θα. Θα πάει τάπα. Και μάλιστα, μα είχαν καλέσει μαζί με την Κική. Είχαμε ραντεβού πρώτα και εκεί και μετά εγώ. Και είχε αργήσει μία ώρα, την περίμενα εγώ μία ώρα να τελειώσει, νεύρα. Πολύ δυνατό. Παίρνω εγώ μετά, φεύγουμε μαζί και μα είχαν πει και στου δύο ότι είναι δεδομένο ότι θα πάει καλά. Δηλαδή, ναι, θα φας την ταλέπα, ναι, 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 αλλά. Θα το δει. Και εγώ είχα όμως ένστικτο. Και τους λέω αρχικά. Είχα έρθει πριν ένα χρόνο εδώ πέρα για το Survivor. Mm. Το οποίο είναι εντάξει. Καλή βακαρίδα, πιο chill φάση. Ναι. Εκεί που θα πρέπει να τρώω φίδια. Ναι, ναι. Το τι είπα, όχι στο Survivor. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα πονέσει αυτό. Στο τέτοιο, ναι, σωστό. Να πάω να φάω την αράχνη. Πραγματικά δεν έχω δει ούτε μισό επεισόδιο από αυτό. Τελείωσε καταρχάς. Νομίζω ότι κέρδισε οξιάρχο. Πλάκα κάνει, τελείωσε. Ναι, είχε πάει. Οι άνθρωποι πήγαν εκεί, θα είχαν φύγει, δεν το είχε καταλάβει κανείς. Θα είχαν βάλει χάρτη να δω την καλομήρα. Την καλομήρα, έχουμε τραγουδάκι την μπανάνα εκεί πέρα. Και εκεί ήταν μπανάνα. Πόπο, και νίξω ξαρχό. Ναι. Δεν υπήρχε άνθρωπος που το δε μαλάκα αυτό πραγματικά. Γενικότερα θεωρώ ότι τα reality τον κάνανε τον κύκλο τους. Ναι, εάν δεν μπει μέσα ο τριαντάφυλλος να κάνει backflip πάνω στον Ατζούν, δεν νομίζω να ξαναδεί άνθρωπος reality ναι, τώρα. Τέλος, δηλαδή τέλος. Τώρα αυτή η φάρμα έχει πάει κάτι πιο άκλα αυτό στην ιστορία. Λοιπόν, να πω τα νεύρα μου με τη φάρμα. Να την πει. Συγγνώμη. Και δεν θέλω τώρα. Δεν θέλω να γράψουν αύριο περίεργα πράγματα. Μην γράψετε. Τι πολύ... κάνουν πρώτη χρονιά στον Αντένα. Ναι. Ωραία. Μου είχαν πει να πάω. Τέλειο. Δεν πάει. Ναι. Φώναξαν τον Ατζαράκη να τους κάνει βίντεο, ήρθε η Φουρέρε, ήρθε ο Κοψιάλης. Ναι, ναι, όλα, όλα, full gazi. Το προμόταραν πολύ. Δεν πάει. Το ξανακάνεις δεύτερη χρονιά. Δεν το βλέπει ούτε ο Μοντέρ. Ναι, και ο Μοντέρ έτσι το μοντάρε. Και το πας από τον Αντένα και το πας στο Σταρ και το ξανακάνεις. Μα δεν βλέπεις ότι δεν πάει φάρμα. Πραγματικά. Δεν πάει. Δεν ξέρω, πρέπει να είναι super φθηνή παραγωγή, δεν εξηγείται αλλιώς. Πρέπει να έχουν βρει. Μία φάρμα. Έχουν βρει legit μία φάρμα και να λένε. Έλα, φέρνει τις αγγελάδες. Φέρνει οικονομικά, να τους φέρει φθηνό. Από το να βγάλουν, ξέρω εγώ, ένα τηλεπαιχνίδι. Κλείνει μια τρύπα τηλεοπτική. Αυτό. Ρίξε μια φαρμούλα και έχουν βάλει και τον άλλον τον σεφ τον άνθρωπο να την παρουσιάζει. Ποιο το Κουτσόπουλο. Ο Κουτσόπουλο. Σου λέει ότι ποιο φάει τη σφαίρα την έφαγε. Και εμένα μου είχαν πει με πολύ καλό χρηματικό τέτοιο να πάω την πρώτη χρονιά που είχαν δώσει full γκάζι
Και δεν πήγα προφανέστατα όπως όλα τα άλλα reality. Αλλά θέλω να πω ότι. Ναι, φίλε, θεωρώ ότι είναι το τέλος. Έχει μπει τα φόπλακα ναι, στα ναι, reality. Ναι, τέλος πια. Και κερδίζει η μυθοπλασία που σου αρέσει και τα serial. Χειροκρότημα. Και θεωρώ ότι θα είμαστε σε μια ρότα καλή καλλιτεχνική και αυτά. Μ' αρέσει αυτό που κουβαντιάσαμε σήμερα. Εγώ να πω δημόσια εδώ στις κάμερες ότι όταν ξεκινήσει παραστάσεις σε περιμένω στο Λος Άντζελες. Έγινε συμφωνία. Έγινε συμφωνία για να κάνεις την παραστασάρα σου και να σε δω και αυτά να το δει. Δεν σε έχω δει ποτέ live. Δεν με έχεις δει live. Ποτέ live. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ καλή νομίζω εμπειρία. Είναι πολύ διαφορετικό. Αυτό. Όλα είναι πολύ διαφορετικά, παιδιά. Ναι. Μην μπερδεύετε ποτέ αυτό που βλέπετε στο YouTube, αυτό που βλέπετε στο Instagram, με αυτό που βλέπετε σε σκηνή. Είναι τρεις διαφορετικοί κόσμοι, τρία διαφορετικά κοινά. Είναι για όλα για όλους. Ένας δημιουργός δεν μπορεί να κάνει μόνο ένα πράγμα. Θα κάνει σίγουρα πολλά γιατί και ο ίδιος θέλει να κάνει. Έχει ανησυχίες για να τις κάνει. Οπότε θα ανυπομονώ να σε δω on stage, πώς κατά είσαι και τι λες. Κάτι, είμαι κάπως έτσι να ξέρεις παρόλα αυτά. Είμαι κάπως έτσι. Έχει θείας από πίσω ο Καδινάκης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στο Roastcast. Να ξέρεις, είπα πράγματα που δεν έχω ξαναπεί ποτέ στη ζωή μου. Ήμουν χύμαρος για κάποιο λόγο. Γράψτε στα σχόλια ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε στον Καδινάκη για το μέλλον και πράγματα που θέλετε να του ευχηθείτε για το μέλλον του. Εμείς Χριστούγεννα, πότε θα βγει αυτό? Την άλλη Παρασκευή. Οπότε θα είναι ήδη Χριστουγεννιάτικα όπως βλέπετε. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο να προσέχετε. Γεια σας! Κοντινό εδώ παρακαλώ. Τέλεια εικόνα. Πόσο πλήσερο όλο αυτό.